Άρα λοιπόν οι θρησκείες είναι τρεις. Ο Ιουδαϊσμός που είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο Χριστιανισμός που είναι συνέχεια του Ιουδαϊσμού, με συνέχεια και έγινε η Καινή Διαθήκη που είμαστε εμείς, και ο Ισλαμισμός, ο Μωάμεθ, δηλαδή ο Μουσουλμανισμός. Αυτές είναι οι τρεις. Έτσι, και η ειδωλολατρία που υπήρχε παλιά τα είδωλα, έτσι, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Μάθατε λοιπόν τώρα από αυτές τις τρεις και από όλες τις άλλες, είναι πολύ εύκολα, πολύ λίγα πράγματα να καταλάβετε αυτό που είπε κάποιος, ότι η μοναδική αληθινή θρησκεία είναι η δική μας. Από απλά πράγματα. Γιατί πώς το είπε, ποιος είπε ότι είναι η μοναδική θρησκεία η δική μας αληθινή. Γιατί Θεοφάνη. Έκανα και ο, άμα κάποιος μουσουλμάνος, έτσι θα πει για τον Αλλά. Το γιατί. Έχουμε από πίσω, από πίσω. Να αυτά τα στοιχεία θέλω. Από πίσω, για να ακούσεις το παλικάρι. Πώς σε λένε εσένα. Λέγε Θανάση. Τα θαύματα του Ιησού. Θαύματα υπάρχουν και σε αυτούς. Την Ανάσταση του. Ανάσταση μιλάνε και εκείνοι. Για κάτι κάποιος άλλος πιστός στο χέρι. Ναι. Μέσα της Καινής Διαθήκης μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα ιστορικά πράγματα που μας παρουσιάζει. Είναι όλη η αλήθεια για την πίστη μας. Ωραία, αυτό το είπε. Πώς αποδεικνύεται ότι. Και οι άλλοι λένε τα ανάλογα. Σκοτώθηκαν 12 εκατομμύρια ανθρώποι. Και αυτοί έχουν 45. Σκοτωμένοι. Χάρη που ήταν μέσα για τον μουσουλμανισμό. Μέσω των Αγίων που εμφανίστηκε ο Θεός στους Άγιους σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικές. Και τότε σε διαφορετικές χώρες και επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Αυτά που έγραφαν οι Άγιοι, ο καθένας έγραφε τα ίδια. Ήταν ο μοναδικός που είπε ότι εγώ είμαι ο Χριστός και το απέδειξε λέγοντάς ο Θεός και το απέδειξε λέγοντάς του. Είναι ο μοναδικός από όλους που παρουσία. Ούτε ο Βούδας, γι' αυτό λέμε δεν είναι θρησκεία, δεν είπε ότι είμαι Θεός. Ούτε ο Μάνος. Μωάμεθ είπε ότι εγώ είμαι προφήτης. Το ένα λοιπόν έχουμε ομολογία ότι κάποιος λέει εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι, αν βγω εγώ τώρα και πω εγώ είμαι ο Θεός που έφτιαξα τον ουρανό και τη γη και είμαι μπροστά σας αυτή τη στιγμή, εάν πω κάτι τέτοιο, δύο πράγματα θα πείτε. Ή λέει αλήθεια, είναι τρελός. Από εκεί και πέρα, εγώ πρέπει να αποδείξω ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια. Και ότι δεν είμαι τρελός. Και γι' αυτό με αυτά που έκανε, που διέταζε τη φύση και σταμάταγε ο αέρας, διέταζε τα κύματα, τη θάλασσα, τη φουρτουνιασμένη και σταμάταγε. Διάτρευε παραλύτους. Διάτρευε αρρώστους. Τυφλούς, παντελώς τυφλό. Που δεν είχε μάτια και τα ξανά φτιάξε. Από την αρχή. Δεν είχε μέσα βολβούς. Δεν ήταν δηλαδή όπως ήταν εμείς που έχουμε, αλλά δεν είχε φως. Ήταν παντελώς τυφλός. Δεν είχε παντελώς βολβούς μέσα. Ανέστηθνε νεκρούς. Ξανά βάλετε αυτή την ώρα σε ένα στρατιώτη. Έτσι. Στο Μάλχο. Το έκοψε ο Πέτρος. Έφυγε στη Μανή. Έκανε πράγματα με λίγα λόγια, τα οποία αποδείχνει αυτό που είναι. Μόνο ένας Θεός θα μπορούσε να κάνει αυτά. Δεν έμεινε δηλαδή στα λόγια, είπε πέντε πράγματα, να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτό το είπε και ο Μωάμεθ. Από κάτι. Έτσι, να ολοκληρώσω. Όμως, ο Χριστός αρχίζει και έκανε και κήρυτε και έλεγε και έκανε. Και αποδείχνει αυτό που ήταν. Ναι, πες τι θες να πεις. Η χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία δεν είναι η μοναδική θρησκεία που μιλά για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Όλος ο χριστιανισμός μιλάει περί αγάπης. Ναι. Εδώ είναι η ανώτερότητα. Δηλαδή,
αν θέλουμε τώρα να συγκρίνουμε, έτσι πολύ απλά, και ας πάρουμε και από τον βουδισμό και τον μουσουλμανισμό και τα λοιπά. Έτσι, να δείτε εμείς γιατί υπερέχουμε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε να μου πείτε ένα ανθρώπινο δικαίωμα? Αυτό στα άλλα κράτη θεωρείται δικαίωμα του ανθρώπου, η ελευθερία? Ή θεωρείται δηλαδή δικαίωμα του ανθρώπου, έτσι, η γυναίκα, ας το πούμε? Μπορεί να μην βάλει την μπούρκα και τη μαντήλα. Είναι δικαίωμά της να πει δεν τη φοράω, δεν τη θέλω. Ναι. Δεν το έχει το δικαίωμα. Δεν το έχει το δικαίωμα. Προσέξτε, δεν το έχει το δικαίωμα. Εάν θέλει να είναι πόρνη και να δουλεύει σε ένα πορνείο, σε έναν οίκο ανοχής, και να πει εγώ θέλω να είμαι πόρνη. Σήμερα πηγαίνω με τον έναν, αύριο με τον άλλο και μετά με τον άλλο. Το έχει το δικαίωμα? Όχι. Αν την πιάσουν, τι την κάνουν? Άρα δεν έχει ελευθερία κινήσεων και δράσεων. Και γενικά ο άνθρωπος δεν έχει. Όπου υπάρχει μουσουλμανισμός, όπου υπάρχει βουδισμός, όπου υπάρχουν άλλες θρησκείες, δεν έχει ο άνθρωπος δικαιώματα. Δεν είναι όλοι ίσοι. Εσύ λες είμαι ίσως με τον άλλο. Και μάλιστα υπάρχει που να πας και στο δικαστήριο και να πεις. Δεν μπορεί ο ένας εργάτης που χτίζει να παίρνει 50 ευρώ την ημέρα και ο άλλος να παίρνει 20, αφού χτίζω εγώ, χτίζει και εκείνος, θα έχουμε το ίδιο παροκάματο. Και αν δεν στο δώσουν και πας στο δικαστήριο, το δικαστήριο σε δικαιώνει. Γιατί είναι δικαίωμα του ανθρώπου να έχει ένα συγκεκριμένο παροκάματο, μισθό. Τώρα γιατί κατεβαίνουν κάτω και κάνουν πορείες? Γιατί καταπατούνται αυτά τα δικαιώματά τους των ανθρώπων. Λέγε εγώ. Γενικά όμως και τη σχέμα δεν θέλει κάποιο τη γυναίκα από τη στιγμή που τη γυναίκα φτιάχνει από το βράδυ του άντρα. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι αν πάτε στην Αίγυπτο, 4 εκατομμύρια οικογένειες, άντρες και γυναίκες, ζουν στα νεκροταφεία. Εκείνη το σπίτι τους. Η Αίγυπτος έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό. Τα 2 εκατομμύρια ζουν σε βίλες, τα 4 εκατομμύρια στα νεκροταφεία και οι υπόλοιποι σε παράγκες. Νεκροταφεία, κανονικά. Όχι ζωντανή. Απλώς τα νεκροταφεία. Έχετε δει νεκροταφεία? Έχετε δει νεκροταφεία αν έχετε πάει που έχουν τους τάφους μέσα σε σπιτάκια? Οικογενειακούς. Εκεί πριν κάνουν οικογενειακούς θα κάνουν λίγο μεγαλύτερα τα σπιτάκια. Δεν είναι για ένα τάφο. Είναι να βάλεις μέσα 5-6 της οικογένειας. Οπότε όταν βάζεις 5-6 της οικογένειας μέσα εκεί, αυτομάτως αυτοί πριν πεθάνουν όλοι οι άλλοι, αφού δεν έχουν που να παναμείνουν, γιατί μιλάμε για τη φτώχεια, αυτή η φτώχεια, αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Αφού δεν έχουν να παναμείνουν, μπαίνουν στα σπιτάκια που είναι νεκροί και το κάνουν σπιτάκι τους και ζουν με τους νεκρούς. 4 εκατομμύρια άνθρωποι, όσοι είναι η Αθήνα. Όλη η Αθήνα είναι 4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Αλλά και 1 εκατομμύριο από αυτούς έχουν βίλες όπως είναι στην Εκάλη. Τα υπόλοιπα 75 ζουν σε καλύτες. Άμα δείτε που ζουν, θα στεναχωρηθείτε. Δηλαδή το σπίτι σας είναι παλάτι. Αν πας και τους πεις τώρα, δεν σε ενοχλεί που άλλος ζει εκεί στη βίλα, θα απαντήσει να σου πει εμένα η μοίρα μου
με έχει κάνει φτωχό. Και θα πρέπει να ζήσω έτσι. Γιατί η μοίρα το έγραψε. Και αφού η μοίρα μου είναι έτσι, δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ. Αλλά ούτε και πρέπει να το αλλάξω. Δηλαδή άμα βρει ένα 1 εκατομμύριο ευρώ στο δρόμο, ενώ πεινάει, θα πάει να το δώσει στον πλούσιο, γιατί από κάποιο πλούσιο του έπεσε. Σε στομία. Ενώ πεθαίνει από πείνα. Και αυτό γιατί. Γιατί λέει η θρησκεία τους, το λεγόμενο πεπρωμένο, ή κισμέτ, έτσι λέγεται, ότι αφού γεννήθηκες φτωχός, φτωχός και θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να προοδεύσεις. Δεν μπορείς να προοδεύσεις. Το καταλάβατε? Και ρωτώ εγώ, είναι δυνατόν μια θρησκεία να λέει στους ανθρώπους που πιστεύουν δεν μπορεί να φορέσεις, να μην έχεις μαντήλα, να μην κάνεις εκείνο, να μην κάνεις το άλλο, πρέπει να είσαι φτωχός? Μπορεί ο Θεός να είπε για τον άνθρωπο τέτοια πράγματα? Δηλαδή διανοείς ένα Θεό που να μην δίνει στον άνθρωπο τα δικαιώματά του? Κι όμως εκατομμύρια άνθρωποι είναι μουσουλμάνοι. Πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Εκατομμύρια. Και πιστεύουν ότι αυτά τα είπε ο Θεός. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε μουσουλμανικές χώρες, τι βλέπετε, τα σπίτια τους πώς είναι, πώς τα βλέπετε στην τηλεόραση? Ή όταν γίνεται σεισμός, στις Ινδίες, σε διάφορες έτσι χώρες υπανάπτυκτες. Τα σπίτια, είδατε που είναι, όπως το είπα, υπανάπτυκτα. Υπανάπτυκτα. Ζουν σε χώρες, γιατί? Γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν αρπάξει τη διοίκηση και περνάνε καλά και έχουν αφήσει το λαό και δεν την πήραν. Και έρχεται ο Μωάμεθ και τους λέει, κοιτάτε, αυτά λέει ο Αλλάχ, έτσι θα ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να το είπε πράγματι ο Θεός. Ακριβώς. Αφού αυτά δεν μπορεί να τα είπε ο Θεός, άρα έλεγε ψέματα. Άρα έλεγε, και αφού λέει ψέματα, είναι ψευδοπροφήτης ακριβώς. Ούτε μπορεί να υπάρχει τέτοιος Θεός που να λέει για τους ανθρώπους τέτοια πράγματα. Το ίδιο πάνω κάτω θα βρούμε στην Ινδία ή θα το βρούμε στους Βουδιστές, που είπαμε δεν είναι θρησκεία, αλλά οι φιλόσοφοί τους τι τους λένε? Προσέξτε, γιατί το δέντρο είναι μέσα η ζωή. Και γι' αυτό όσοι είδατε το Αβατάρ, τι λατρεύουνε? Τη φύση, τα δέντρα. Και όχι μόνο τη φύση, και τα ζώα, και τη λένε μητέρα φύση. Και τα ζώα. Γι' αυτό άμα μπουνε γαϊδούρια, άλογα, γελάδες, μέσα στα μαγαζιά τους, και αρχίσουν και τα σπάνε, δεν κάνουν τίποτα. Γιατί λέει το ζώο είναι γερό. Μπορεί να είπε κανένας Θεός, όταν μπει η γελάδα μέσα και στα σπάει σου καταστρέψει την περιουσία του μαγαζί σου, να έχει πει ο Θεός ότι μην το πειράξει, μην το διώξει το ζώο, γιατί είναι ευλογημένο? Και γι' αυτό αυτοί δεν τρώνε και κρέας. Είναι vegetarian. Αυτοί όλοι. Και γι' αυτό όταν ακούτε κάποιος που δεν τρώει κρέας, θα πάει το μυαλό σας αμέσως ότι προέρχεται από εκεί κάτω, από εκείνα τα μέρη. Πιστεύει μέσα του αυτές τις θεωρίες. Και γι' αυτό αυτοί τι πιστεύουν? Ακούστε τι άλλο πιστεύουν. Πιστεύουν ότι αν πεθάνει ο άνθρωπος, η ψυχή του μπορεί να γίνει γάτα. Η λεγόμενη μεταψύχωση. Η οποία δεν πάει μόνο σε άνθρωπο, αλλά μπορεί να γίνει και γάτα. Μπορεί να γίνει και λύκος. Μπορεί να γίνει φυτό. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Πέτρα. Δεν πάει στα άψη. Πάει τέλος σαν όργανο. Ό,τι θέλει λέει γίνεται. Μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, αρχίζεις να λες με τη λογική σου, καλά, τι μπούρδες είναι αυτές που μας λένε. Και έρχεται χιλιάδες κόσμος πάλι, τα πιστεύουν.
Και γι' αυτό άμα δείτε, τα ανθρώπινα δικαιώματα τελικά σε ποια κράτη ισχύουν μόνο. Μόνο στα χριστιανικά. Δεν μπορεί να πας και να μιλήσεις για ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο, στην Αφρική, στην Τουρκία, στο Ιράν, στο Πακιστάν, στις Ινδίες, στην Κίνα. Δεν μπορεί να μιλήσεις για ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν μόνον όπου πέρασε το Ευαγγέλιο. Όπου δηλαδή υπάρχουν χριστιανοί. Γιατί όλα αυτά τα δικαιώματα που λέει τα ανθρώπινα, στην ουσία είναι καρποί του Ευαγγελίου. Ούτε και αυτοί έχουν, γιατί είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουν κάποια, γιατί είναι αληθινός ο Θεός, αλλά τους τα έχει περιορισμένα εκεί πάλι. Και γι' αυτό ήρθε και ολοκλήρωση με τον χριστιανισμό και στον Ιουδαϊσμό. Δηλαδή τι λέει ο Ιουδαϊσμός, αν σου βγάλει το μάτι, να του βγάλεις το μάτι. Ήρθε λοιπόν και έδωσε την τέλεια αγάπη. Ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει να κάνει ελεύθερος. Να ξέρει όμως ότι αυτό που ζητάει ο Θεός είναι αν θέλει ο άνθρωπος να τον ακολουθήσει. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος θέλει πίσω μου ελθεί. Όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Δεν υποχρεώνω κανένα. Γιατί είπε όποιος θέλει. Όπως λέμε και εμείς εδώ. Εδώ πέρα που έχετε έρθει είναι το σπίτι μας. Έτσι. Και είπαμε όποιος θέλει ας έρθει. Δεν υποχρεούται ο άλλος να έρθει να ζήσει μαζί μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει ο άλλος να ζήσει με μοναχούς και παπάδες. Δεν τον υποχρεώνει κανένας. Αλλά όπως είπατε, ήρθατε και περνάτε. Καλά. Άρα εκείνος που δεν ήρθε έχασε στην ουσία. Σκεφτείτε τώρα, έρχεται ο Χριστός και μας λέει, ελάτε στο σπίτι μου, που είναι η βασιλεία μου, και θα είστε μαζί μου. Ακολουθήστε με, και όσοι θέλετε, αν με ακολουθήσετε θα είστε μαζί μου. Και εγώ είμαι το φως. Και θα ζήσετε στη χώρα του φωτός. Δεν θέλετε. Δικαίωμά σας. Δεν σας υποχρεώνω να έρθετε στον παράδεισο που είναι το σπίτι μου. Και γι' αυτό όποιος θέλει πιστεύει. Όποιος θέλει πάει κοντά στον Χριστό. Δεν υποχρεώνει κανένα. Όποιος θέλει πάει. Όποιος δεν θέλει δεν πάει. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υποχρέωσε ο Χριστός κανέναν. Όπως δεν υποχρέωσε εμάς να γίνουμε μοναχούς, θέλουμε εμείς να είμαστε κοντά του. Θέλουμε να είμαστε κοντά του. Και επειδή θέλουμε να είμαστε κοντά του, γι' αυτό γίναμε και μοναχοί. Ο άλλος θέλει να είναι κοντά του, αλλά να κάνει μια χριστιανική οικογένεια. Αλλά θέλει να είναι κοντά στον Χριστό όμως. Ο άλλος δεν θέλει. Και είναι δικαίωμά του. Να μην θέλει. Γι' αυτό και τον βρίζει το Θεό. Γι' αυτό και βλασφημάει. Και λέει Χριστούς, Παναγίες και τα δικαίωμά του. Τι θα του πεις. Δικαίωμά του είναι. Να μην σέβεται. Να μην σέβεται αυτό που πιστεύεις. Δεν πρέπει να του κάνεις κάτι. Δεν πρέπει να του κάνεις κάτι. Κατέβαια στο δωμάτιο. Δεν πρέπει να του κάνεις κάτι. Σεβόμαστε το δικαίωμά του. Γιατί πες το αυτό στο μουσουλμανισμό. Ότι έχεις δικαίωμα να μην κάνεις αυτό που λέει ο Αλλάχ. Ξέρετε τι ποινή έχει. Θάνατο. Θάνατο. Εάν δεν κάνεις αυτό που λέει ο Αλλάχ, σε σκοτώνουν. Και μόνον από αυτά μπορεί να καταλάβει κανείς ποια είναι η πραγματική, πού μιλάει πραγματικά ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να είπε κάτι αυτά με τις γελάδες και με τα κατσίκια και με τα πρόβατα και θα γίνετε γάτα. Δεν μπορεί να είπε ο Θεός ότι άμα δεν με ακολουθείς θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω, θα φοράς ματήλες, θα φοράς εκείνο. Δεν μπορεί να τα έχει πει αυτά ο Θεός. Άρα απομένει ο Χριστός. Και ο Χριστός βλέπουμε ότι δίνει την πλήρη ελευθερία στον άνθρωπο. Είναι την πλήρη ελευθερία. Και αν θες να ακολουθείς και αν δεν θες να ακολουθείς. Και εμείς τι μαθαίνουμε. Εμείς θέλουμε να τον ακολουθούμε. Και γι' αυτό και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας και πήγαινα σχολείο,
Είχα μέσα παιδιά στην τάξη, στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο. Τα οποία δεν πιστεύανε γιατί ήμουν Αμερική. Δεν πιστεύανε. Τους έλεγα εγώ πιστεύω. Και ήταν δικαίωμά τους. Και εγώ αυτό που πίστευα δεν τρεπόμουνα για αυτό που πίστευα και ήμουνα. Όπως δεν τρέπεται και αυτός να λέει ότι είναι άθεος. Όπως δεν τρέπεται ο μουσουλμάνος να πει ότι είναι μουσουλμάνος. Γιατί να τραπώ εγώ. Να τραπώ εγώ που έχω την καλύτερη θρησκεία. Να τραπεί εκείνος. Που έχω επιχειρήματα άμα κάτσω και του κάνω κουβέντα. Και είναι δικαίωμα πάλι του αλλού να δει μάθος. Δηλαδή δεν είναι δικαίωμα του αλουνού να πει, δεν είναι δικαίωμά μου, αυτό το μπαστούνι ποιος το κατασκεύασε. Δεν είναι δικαίωμά μου εγώ να λέω έγινε μόνο του. Όποιος θέλει το πιστεύει. Όχι, έγινε το ξυλαράκι έτσι, αυτό χώθηκε εδώ πέρα μόνο του μέσα, αυτό το άλλο μπήκε μόνο του από πάνω, αυτό σκαλίστηκε μόνο του εδώ και έχει τους 12 αποστόλους. Μόνο τους γίνεται. Δικαίωμά μου είναι να το λέω. Δικαίωμά μου είναι να πω ότι ο Σταυρός έγινε μόνος του. Και μόνος του κρεμάστηκε στο λαιμό μου. Δεν μου τον έβαλε κανείς, ούτε εγώ. Μόνος μου, μόνος του πήγε. Έτσι είναι δικαίωμα και του αλουνού να λέει ότι όλη η γη έγινε από μόνη της. Τυχαία, δεν υπάρχει Θεός που την κατασκεύασε. Όλοι οι πλανήτες έγιναν μόνοι τους. Να λέει ότι έγινε μια έκρηξη που λέγεται Big Bang. Άντε, βρες το τώρα πριν εκατομμύρια χρόνια. Ποιος θα το βρει. Σου λέει έγινε αυτό και έγινε η γη. Εντάξει. Και μέσα σε ένα εργοστάσιο πριν από χρόνια πολλά έκανε ένα μπαμ το εργοστάσιο και πετάχτηκε αυτή η μαγκούρα. Όσο αληθινό μπορεί και λογικό μπορεί να είναι το ένα, άλλο τόσο λογικό μου ακούγεται και το άλλο. Εντάξει. Γιατί εδώ τίθεται πρόβλημα. Δηλαδή τι τίθεται πρόβλημα. Βλέπεις αυτό το δέντρο. Και βλέπεις εκείνο το δέντρο. Και βλέπεις και αυτό το δέντρο. Έτσι. Πες. Αυτό είναι μουριά, πες ότι το άλλο ήταν μιλιά. Έτσι. Από τι τρέφεται αυτό. Από νερό. Το χώμα και το νερό. Έτσι. Και τι γίνεται ξαφνικά το νερό. Το νερό που ρουφάει από τη ρούζα. Τη ρίζα, πείτε μου τι γίνεται. Και τροφή εδώ, κοίτα τι γίνεται. Τι είναι αυτό. Κλαδί είναι αυτό. Ξύλο καλέ είναι. Το νερό έγινε ξύλο. Το νερό, ας δώσει κανείς μια εξήγηση πως έγινε ξύλο. Το ίδιο το νερό έγινε φύλο. Το ίδιο το νερό γίνεται μήλο ή πορτοκάλι και απ' έξω έχει φλούδα. Το ίδιο το νερό γίνεται φλούδα. Μέσα γίνεται το πορτοκάλι και πιο μέσα το ίδιο το νερό γίνεται κουκούτσι. Έλα, εσύ και παίρνει τώρα και αυτά έγιναν τυχαία. Εντάξει. Τυχαία μπήκε και αυτό εδώ κάτω, τυχαία μπήκε και αυτό από εδώ πάνω και τυχαία ήρθε ο Σταυρός στο λαιμό μου. Καταλάβατε. Δεν γίνεται τυχαία. Αυτά σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει κάποιος νους που τα χειρίζεται. Και μπορεί όπως βλέπω, δεν βλέπω το οξυγόνο. Δεν το βλέπω, και το αεράκι το βλέπω, δεν το βλέπω, αλλά το καταλαβαίνω γιατί κουνιέται το φύλλο. Ή το αισθάνομαι που με χτυπάει, περνάει ο αέρας, αλλά δεν το βλέπω. Ομοίως και το οξυγόνο παναπνέω, δεν το βλέπω. Δεν σημαίνει επειδή δεν το βλέπω δεν υπάρχει. Εσύ και ο Θεός, είναι δίπλα. Είναι δίπλα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αλλά τον αισθάνεται ο χριστιανός. Και γι' αυτό όταν τον επικαλείται, τον βλέπει δίπλα του το Θεό. Είναι πανταχού παρόν και είναι δίπλα του. Είναι δίπλα του ο Θεός. Άρα λοιπόν από πολλά πράγματα αποδεικνύεται ότι η δική μας πίστη είναι η αληθινή πίστη. Οι άλλες είναι ψεύτικες τελικά. Και γι' αυτό δικαιολογημένα είπε ο Χριστός. Εγώ είμαι ο Θεός και το αποδεικνύω. Το καταλάβατε. Και έρχομαι στην ερώτησή σου για τη γυναίκα. Από πού την έπλεσε ο Θεός τη γυναίκα? Από την πλευρά του Αδάμ.
Έτσι, μπράβο. Διάκουσε λοιπόν που την έπλασε τη γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ. Ποιος ξέρει γιατί την έπλασε από την πλευρά του Αδάμ? Για να έχει ο Αδάμ μια σύντροφο. Όχι, όχι, γιατί την έπλασε από εδώ. Για να μην είναι η γυναίκα κεφαλή του άντρα. Αλλά ούτε την έκανε από τα πόδια. Για να μην την ποδοπατήσει ο άντρας. Αλλά την πήρε από την μέση. Για να είναι ίση με τον άντρα. Για να είναι ίση με τον άντρα. Καταλάβατε? Γι' αυτό την πήρε από τη μέση. Δεν την πήρε από το κεφάλι για να μην είναι κεφαλή του άντρος. Δεν την πήρε από τα πόδια για να μην την ποδοπατηθεί. Την πήρε από τη μέση για να είναι ακριβώς ίση με τον άντρα. Και αυτό το βλέπουμε ότι η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, θυμάει τη γυναίκα. Για δείτε στις άλλες θρησκείες, ακόμα και στον Ιουδαϊσμό, δεν μπαίνουν μέσα στο ναό οι Εβραίες, πάνε σ' άλλο μέρος, σ' άλλη χάβρα. Πάνε μόνο οι άντρες. Το ίδιο και οι μουσουλμάνοι. Για κοιτάτε στα τζαμιά, θα δείτε γυναίκα μέσα στο ναό. Μόνον άντρες. Λες και ο Θεός είναι μόνον για τους άντρες. Για δείτε, θα δείτε καμιά εικόνα κάποιας γυναίκας μέσα στους ναούς τους. Έλα δείτε. Ενώ εμείς με το που μπαίνεις μέσα, βλέπεις πάνω από την Αγία Τράπεζα, τι είναι με ανοιχτά τα χέρια? Η Παναγία. Παναγία. Καμία θρησκεία δεν τιμά τη γυναίκα. Είναι και αυτά μέσα στις διαφορές μας. Που αποδεικνύει ότι ο Χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία που σέβεται και το πρόσωπο της γυναίκας. Δεν υπάρχει αλλού. Ούτε στη φιλοσοφία υπάρχει. Δηλαδή οι πρώοι μας, οι φιλόσοφοι, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, ο Κικέρονας, ο Αριστοτέλης, δεν σέβονται τη γυναίκα. Και γι' αυτό πώς την ονομάζουν τη γυναίκα στα βιβλία τους? Πράγμα. Ρες. Είναι ένα πράγμα, λέει, μια μηχανή μόνο για να γεννάει παιδιά. Το αφεντικό είναι ο άντρας. Δεν έχει προσωπικότητα. Και γι' αυτό ο άντρας είχε δικαίωμα εκείνα τα χρόνια να σκοτώσει τη γυναίκα όπως σκοτώνεις μια κότα. Ή όπως είδατε το Σολομώντα, να έχει 700 γυναίκες. Δεν υπήρχε πρόβλημα, σαν μηχανή. Δηλαδή, απλώς με ποια ήθελε να ικανοποιηθεί σήμερα? Σήμερα ήθελε να ικανοποιηθεί, του άρεσε η τάδα. Αυτός αποφάσισε. Ο άντρας. Αυτό δεν το λέει ο Χριστιανισμός. Ο Χριστιανισμός λέει ότι η γυναίκα είναι πρόσωπο, ίσο, όπως είναι και ο άντρας. Αυτό αναδεικνύει την τελειότητα του Χριστιανισμού. Και γι' αυτό το κίνημα των γυναικών, που ήταν και μιλάνε περισσότερους γυναικών, από πού το πήραν? Από το Ευαγγέλιο το πήραν και αυτό. Γι' αυτό σας είπα, όλα τα δικαιώματα έχουν επαρθεί μέσα από τον Χριστιανισμό. Όλα τα δικαιώματα. Ναι. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το Άγιο Όρος. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση με το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι ένας τόπος ιδιωτικός, όπως είναι το μοναστήρι. Το μοναστήρι αυτό είναι δικό μας. Είναι δικαίωμά μου μες στο σπίτι μου ποιον θα μπάσω και ποιον δεν θα μπάσω. Δηλαδή δικαίωμά μου εμένα και των μοναχών εδώ πέρα να κλείσουμε την πόρτα και να πούμε ούτε άντρες θέλουμε ούτε γυναίκες μέσα. Σπίτι μας είναι, όποιον θέλουμε, βάζουμε. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος είναι όλοι μοναχοί και λέει σπίτι μας είναι, δεν θέλουμε να έχουμε. Όπως είναι, επειδή είναι σπίτι τους, αν πάτε μέσα στις εκκλησίες, το Άγιον Όρος, να μεγαλώσετε, προσέξτε, δεν ζωγραφίζουν καμιά Αγία μέσα στο ναό. Ζωγραφίζουν μόνον Αγίου. Η μόνη Αγία είναι η Παναγία που έχουν, που φτιάχνουν. Καμιά άλλη γυναίκα. Δικιά τους επιλογή είναι. Δικιά τους είναι η εκκλησία που φτιάχνουν, αυτή την αγιογραφούνε, το σπίτι τους αυτή το αγιογραφούνε, αυτή το φτιάχνουν. Και μάτσο είναι αυτό. Γι' αυτό και εσύ μέσα στο σπίτι σου, όποιον επισκέπτης θέλεις, βάζεις. Και γι' αυτό λέει το Άγιον Όρος, είναι μοναστήρια, και λέει σπίτι μας είναι,
δεν θέλουν γυναίκες. Και γιατί δεν θέλουν γυναίκες, ξέρετε? Τρία είναι τα κακά. Πυρ, γυνή και θάλασσα. Και προσέξτε, η γυναίκα είναι μέσα στην... στη μέση. Γιατί? Διότι τον άντρα ή τον πνίγει ή τον καίει. Το καταλάβατε? Λοιπόν, και επειδή το Άγιον Όρος είναι πάνω σε ένα δάσος, σε ένα βουνό, να έτσι όπως αυτό το βουνό είναι, το βλέπετε? Έτσι ξεκινάει από εκεί το βουνό, για κοιτάτε το. Ξεκινάει από εκεί και τελειώνει εκεί. Έτσι είναι και το Άγιον Όρος. Και εσύ το βλέπετε το δρομάκι εκεί που έχει. Έτσι έχει δρομάκι και έχει 10 μοναστήρια το Άγιον Όρος από εκεί την πλευρά. Το βουνό, για το δείτε, Άγιον δεν λέει τίποτα, ένα όρος είναι, βουνό δηλαδή, που έχει 10 μοναστήρια από την πλευρά και 10 μοναστήρια από την άλλη. Και επειδή έζησαν Άγιοι άνθρωποι εκεί πάνω, γι' αυτό ονομάστηκε Άγιο Όρος. Είναι ευλογημένο βουνό δηλαδή, γιατί έχει βγάλει πολλούς Αγίους. Λοιπόν, και έχει λοιπόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δάσος έχει, άρα κινδυνεύουν από την... από φωτιά. Να το ένα κακό, το έχουμε. Το Άγιον Όρος τι έχει και δίπλα γύρω γύρω? Θάλασσα. Άρα έχουν πυρ, γυνή και θάλασσα. Τα τρία κακά. Το έχουν και το τρίτο. Και σου λέει τι το θέλουμε, τι σου λέει και τη γυναίκα. Θα τα έχουμε και τα τρία τα κακά από πάνω μας. Και έτσι αποφάσισαν και την άφησαν απ' έξω. Εντάξει. Έχετε καμιά ερώτηση και τελείωσα εγώ. Πάτερο μου, Αγίες γιατί δεν αγιογραφούν? Δικαιωμά τους είναι. Και εμείς που εδώ που κάναμε αγιογράφηση, μα δεις περισσότερο Αγίους έχουμε βάλει. Γιατί είμαστε αντρικό μοναστήρι. Κατάλαβες, ναι, κοιτάω την Αγία Βαρβάρα. Μ' αρέσει, κοιτάω το Άγιο. Δικαιωμά μου. Κατάλαβες. Δηλαδή στο σπίτι σου, το τι... Έτσι, το σπίτι, το... Αν δεν σε αναγνωρίζουν, σε αναγνωρίζουν τις Αγίες. Αλλά στο σπίτι σου, όπως εσύ στο εικονοστάσι σου, βάζεις όποιον Άγιο θέλεις. Αυτό είναι η ελευθερία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν σου επιβάλλει κανείς. Όποιο θέλω βάζω. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, ποιος, ναι. Ναι, καλά, άλλο αυτό, άσχετο αυτό. Αυτό είναι το ιστορικό μέρος. Δηλαδή πώς προήλθε. Επειδή εμφανίστηκε η Παναγία και είπε στους Οικουμένους ότι θέλω να είμαι η μοναδική γυναίκα και αυτό να είναι το περιβόλι. Και έκτοτε, ναι, και έκτοτε είπαν οι καλόγεροι, γιατί παλιά πηγαίνανε οι γυναίκες. Και έκτοτε αποφασίσαν οι καλόγεροι να μην πηγαίνει, αφού εμφανίστηκε η Παναγία, να μην πηγαίνει κανένας. Καμία. Ναι. Γι' αυτό λέγεται περιβόλης. Άκου. Και γιατί έχει από όλα τα φρούτα μέσα. Δηλαδή, έχει και καλούς μοναχούς, έχει και κακούς μοναχούς, όπως ένας κήπος. Έχει και γαρίφαλα, έχει και τριαντάφυλλα, έχει και τσουπνίδες. Περιβόλη. Έχει από όλα μέσα. Και Αγίους και κακούς. Μην ξεχνάτε ότι είναι περίπου 2.500 άνθρωποι μέσα εκεί, στο Άγιον Όρος τα μοναστήρια. Δεν μπορεί και οι 2.500 άνθρωποι να είναι όλοι τους καλοί και όλοι τους Άγιοι. Μόνιμα, βέβαια. Και δεν βγαίνουν και εύκολα έξω. Και δεν βγαίνουν και εύκολα έξω, είναι μέσα. Άρα αν κάποιος άνθρωπος, δηλαδή πρόσεξε να δεις, ένας που ήταν εγκληματίας και μπήκε φυλακή και βγήκε από τη φυλακή. Όχι, ελευθερώθηκε. Είχε σκοτώσει καμιά δεκαριά που λένε. Μπήκε φυλακή, έκατσε 20 χρόνια και βγήκε. Και μετά θέλει να πάει να γίνει μοναχός. Δεν απαγορεύεται, μπορεί να γίνει. Ιερέας δεν μπορεί να γίνει. Αλλά μοναχός μπορεί να γίνει. Αυτός λοιπόν λέει θα πάω να χάσω στο Άγιον Όρος. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι με το που πήγε ο εγκληματίας, επειδή έγινε, έβαλε το ράσο, ξαφνικά έγινε και Άγιος. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνει ο άνθρωπος Άγιος.
Θέλει πολλή δουλειά για να φτάσει όπως και εσείς. Πιτωτευτείτε και εδώ πέρα για μοναχή. Γίνεται 20 χρόνων και πείτε θα πάω κοντά στον πατέρα Νεκτάριο να είμαι μοναχός και με τους πατέρες. Τι σημαίνει ότι από την ώρα που μπήκες, έβαλες και το ράσο, έγινες Άγιος, τα έκοψες τα ελαττώματά σου και διορθώθηκες ξαφνικά και είσαι ο Άγιος, δεν γίνεται. Θέλει δουλειά η αγιότητα. Όπως θέλει δουλειά έξω για να είσαι κάθε μέρα, να αγωνίζεσαι, να γίνεσαι καλός, χριστιανός. Θέλει δουλειά. Άμα το παρατήσεις, η ψυχή σου, η καρδιά σου είναι σαν περιβόλι. Το περιβόλι του Θεού, όχι της Παναγίας, εάν το παρατήσεις, θα βγάλει μέσα εδώ αγκάθια την ψυχή σου. Θα αρχίσεις, θα βρίζεις, θα βλαστημάς μεγαλώνοντας Χριστούς Παναγίες, μπορεί να κλέψεις, μπορεί να γίνεις πρεζόνι, μπορεί να γίνεις χασικλής, μπορεί να γίνεις οτιδήποτε. Αν αφαιθείς. Αν όμως την προσέχεις την καρδιά σου και την καλλιεργείς, θα πεις, α, και εγώ ήμουν νεαρός. Τότε θυμάμαι στο σχολείο, είχαν αρχίσει οι μαθητές και κάναν τσιγαράκια. Αν και στην Αμερική είχαν αμέσως στο χασίσι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πιάνω το τσιγάρο το απλό. Λοιπόν, όταν εμένα μου δώσανε, επειδή εγώ ήθελα να είμαι, με 15 χρονών, 14, ήθελα να είμαι κοντά στο Θεό. Του είπα ευχαριστώ, αλλά εγώ επειδή θέλω να είμαι κοντά στο Θεό, δεν το κάνω. Μετά όταν έγιναν 18, εκείνοι γυρίζανε και πηγαίναμε στους οίκους ανοχής, πηγαίναμε γυναίκες κτλ. Πιάνα φιλεδανδίτσες, του είπα εγώ ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν θέλω. Θέλω να παραμείνω και να εφαρμόζω το θέλημα του Θεού. Αν μεγαλώσω και φτάσω στην ηλικία που θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια, τότε θα δω ποια κοπέλα μου αρέσει και τότε θα τα φτιάξω. Να τα φτιάξω σήμερα, 14-15 χρονών και 16-18. Και την μια να γυρίζω με την μια και την άλλη να μαρτάνω με την άλλη, δεν το επιτρέπει ο Θεός μου. Και αφού δεν το επιτρέπει, δεν το κάνω. Οπότε όταν εκείνοι πηγαίναν στους οίκους ανοχής, είναι φιλενάδες, εγώ έστρεβα και πήγαινα με τους άλλα παιδιά, πήγαινα να παίξουμε ένα... Είχαν εκεί τότε, πώς το λένε, τα πιλιάρδα, είχαν πιφόν, είχαν άλλα... Πήγαινα κάπου αλλού άλλα αθλήματα, πας περιπτώσει. Ναι, και έτσι αλλάζαμε, έκανα και παγοδρομίες τότε. Πάνω στον πάγο. Ωραία. Το ice skate. Και εγώ έκανα το. Λοιπόν, το καταλάβατε. Άρα είναι επιλογή μου και έτσι όταν είμαι, να προσέχω να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτό είναι σε μένα και σε εσάς επάνω. Άμα αφήσετε το περιβολάκι της ψυχής σας, θα βγάλει αγκάθια. Έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Θα γυρίσω λίγο πίσω. Αλλά γιατί ένας ληστής δεν μπορεί να γίνει ιερέας? Διότι ο ιερέας επειδή πιάνει στα χέρια του το σώμα του Χριστού, το οποίο όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να το πιάσουν. Οι άγγελοι δεν μπορούν. Το βλέπουν, αλλά δεν μπορούν. Ούτε να κοινωνήσουν μπορούν οι άγγελοι. Ενώ εμείς, προσέξτε, ο ιερέας μπορεί και κοινωνάει και το πιάνει και το δισκοπότερο στα... Για να πιάσει λοιπόν το δισκοπότερο στα χέρια σου, πρέπει να είσαι καθαρός. Πρέπει να είσαι καθαρός. Δεν έχουν το ανθρώπινο σώμα μου γι' αυτό. Πρέπει να είσαι καθαρός. Και γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται κάποιος που τη κάνει φόνο ή έχει καταδικαστεί σε κακούργημα, δηλαδή έχει διαπράξει κάτι πολύ κακό, δεν επιτρέπεται να γίνει ιερέας. Δεν επιτρέπεται να γίνει ιερέας. Όπως δεν επιτρέπεται επίσης να γίνει ιερέας, εάν έχει, πώς το λένε, διαπράξει κάποιες τις λεγόμενες προγαμίες, δηλαδή αν έχει ολοκληρωμένη σχέση με μία κοπέλα. Δεν μπορεί να γίνει πάλι ιερέας. Πρέπει να είναι αγνός για να γίνει ιερέας. Καταλάβατε?
σε... Αυτοί που παντρεύονται, αυτά τη Γρηγόρη, είναι παντρεμένο. Στα πόσα παντρεύτηκε ο Παπα Γρηγόρη, στα 26. Μέχρι τα 26 του. Δεν είχε πάει με γυναίκα. Παντρεύτηκε νόμιμα, κανονικά. Και αφού πήρε τη γυναίκα, τότε ήρθε νόμιμα σε σχέση. Και είναι νόμιμη σχέση. Και γι' αυτό επιτρέπεται να γίνει ιερέας. Επιτρέπεται να γίνει ιερέας. Το καταλάβατε? Εάν ήθελε να γίνει μοναχός, δεν θα έπρεπε να έχει πάει ποτέ. Το καταλάβατε? Ιερομόναχος μάλλον. Να γίνει ιερέας, αλλά να είναι και μοναχός. Άρα έχει μερικά πράγματα που θέλει ο Θεός να είσαι καθαρός. Και γιατί το κάνει αυτό? Για θυμηθείτε τον Αδάμ και στην Εύα που είχε τα παιδιά τον Άβελ και τον Κάιν. Και πώς έκανε ακόμα με τα παιδιά? Έκανε αρκετά μετά. Έτσι και έκανε και άλλα παιδιά. Τα οποία επειδή δεν υπήρχε πληθυσμός, έδωσε εντολή ο Θεός τα αδέλφια να πεντραφτούν ανάμεταξύ τους τότε, μετά το απογόρευμα. Και γι' αυτό εμείς κάνουμε ό,τι λέει πάντοτε ο Θεός. Είπε ναι, τα αδέλφια εκεί να παντρευτούν. Παντρεύτηκαν. Μετά τους είπε όχι, το σταματήσαμε. Αυτό σημαίνει υπακούω στο Θεό. Και γι' αυτό σας είπα να προσέχετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού κάθε φορά να κάνετε στη ζωή σας έξω. Λοιπόν, είχε δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά που είχε, τον Κάιν και τον Άβελ, τους είπε να κάνουν, να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Ο Άβελ τι πήρε και έκανε? Θυσία. Όχι. Ο ένας πήρε ένα αρνί και θυσίασε στο Θεό και ο άλλος τι πήρε από το κτήμα του? Σιτάρι. Αλλά ο ένας τι έκανε? Διάλεξε το καλύτερο σιτάρι που είχε. Το καλύτερο. Ο άλλος όποιο αρνί βρήκε μπροστά του, αυτό και πήρε για το Θεό. Άρα ο μεν ένας τι έκανε? Το καλύτερο το έδωσε στο Θεό. Ενώ ο άλλος ότι βρήκε μπροστά του. Και γι' αυτό η προσευχή του Άβελ έγινε δεκτή από τον Θεό, γιατί έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. Ενώ ο άλλος ό,τι βρήκε. Ένα παράδειγμα θα σας πω, η μητέρα του Ιωσήφ, έτσι η μητέρα του, κάποια στιγμή θέλανε να αλλάξουν το σαλόνι του σπιτιού του. Κάποια στιγμή. Καινούριο το σαλόνι, δεν ήταν, κανένα 2-3 έτη ήταν. Και μέσα στο σαλόνι δεν μπαίνει και πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι? Και λέει ο άντρας της, ο πατέρας του, μα λέει, είναι καινούριο είναι γυναίκα το σαλόνι. Γιατί δεν τα αλλάξουν? Λέει, θέλω να τα αλλάξουν. Ξέρετε, τις γυναίκες άμα αρχίσει, σε τρελαίνει και στο τέλος γίνεται αυτό που θέλει η γυναίκα, είπαμε, τον άντρα και τον γκέι και τον πνί. Ή τον πνί. Λοιπόν, τελικά είπα να πάρουν καινούριο σαλόνι. Και λέει η γυναίκα τώρα, τι θα το κάνουμε το άλλο σαλόνι? Τότε εμείς κτίζαμε. Και λέει, να το δώσουμε στο μοναστήρι, που είναι καλό ακόμα. Και λέει ο πατέρας του Ιωσήφ, θα δώσουμε το μεταχειρισμένο πράγμα στο Θεό, στην εκκλησία, στο μοναστήρι? Θα πάμε το μεταχειρισμένο πράγμα, αυτό που δεν το θέλουμε, θα το πάμε εμείς στο Θεό? Στο Θεό δίνουμε το καλύτερο. Άμα θες σαλόνι, να αγοράσουμε για το σπίτι μας, και άμα θες να δώσουμε και στο μοναστήρι, να αγοράσουμε ένα καινούριο για το Θεό. Να το δώσουμε. Όπως πολλές φορές τι κάνει η μαμά σας, τι λέει, δεν του κάνει το παντελόνι και η μπλούζα του παιδιού, να παίρνουμε καινούριο. Και το παλιό τι λέει να το κάνουμε, να το δώσουμε σε κανέναν φτωχό, σε κανένα ίδρυμα. Τι λες καλέ, αυτό που είσαι για πέταμα. Αυτό που είναι για πέταμα. Το πρόσωπο του φτωχού ποιο βλέπουμε? Ποιον έχει πει ο Χριστός να βλέπουμε? Τον ίδιο τον, το Θεό. Άρα θα δώσω στο Θεό αυτό που έχω για πέταμα.
και θα πω ότι έκανα και καλή πράξη. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Στο Θεό δίνουμε το καλύτερο. Γι' αυτό και εμάς την Κυριακή μας φέρουν πρόσφορα. Να λειτουργήσουμε. Μπορεί να είναι και 10 και 20 πρόσφορα. Θα διαλέξουμε από όλα το καλύτερο για το Θεό. Και έτσι λοιπόν για ιερέα μοναχοί μπορεί να γίνουν όλοι. Αλλά από τους μοναχούς ποιον θα κάνουμε ιερέα? Τον καλύτερο. Καταλάβατε? Αυτός που δεν θα έχει σκοτώσει, δεν θα έχει αμαρτήσει σεξουαλικά, δεν θα έχει κάνει το ένα, δεν θα έχει κάνει το άλλο. Άρα ό,τι καλύτερο έχουμε στο Θεό. Γιατί και ο Θεός έδωσε, ο Χριστός, ό,τι καλύτερο έχει για μας. Τι έδωσε για μας ο Θεός? Τη ζωή του. Τι το καλύτερο να δώσεις για κάποιον? Ό,τι καλύτερο έχεις του δίνεις τη ζωή σου. Ο πατήρ Αυγουστίνος τι έδωσε στο Θεό? Τη ζωή του. Τη ζωή του έδωσε. Μου δώσες τη ζωή σου και σου δίνω τη ζωή μου. Αποφασίζω να μείνω κοντά σου, δεν θα παντρευτώ, δεν θα κάνω οικογένεια, θα ζήσω κοντά σου. Το ίδιο και οι άλλοι μοναχοί. Ενώ ο Παπαγρηγόρης τι έκανε που παντρεύτηκε? Θα σου δώσω τη μισή ζωή, Θεέ μου, αλλά την άλλη την κρατάω για τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου, για την οικογένειά μου, που παντρεύτηκε. Και αυτό το δέχεται ο Θεός. Αυτό σημαίνει και ελευθερία. Και τον τρίτο, μόνο δεν γίνεται ιερέας. Και τον τρίτο. Ναι, και τον τρίτο. Και κάποιος δεν γίνεται ιερέας. Και παντρεύεται. Και κάνει, αλλά είναι κοντά στον. Είναι κοντά του. Πάλι δεν του μιλάει ο Θεός. Διάλεξε και πάρε σου. Διάλεξε και πάρε. Το καταλάβατε? Αυτά λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο. Λοιπόν, χάρηκα που σας είδα, απουσίαζα τόσες μέρες, είχα πάει στο Άγιον Όρος, Κυριακή ρωτήθηκε κάποιος δεσπότης. Οπότε δεν μπόρεσα να σας δω όλες αυτές τις ημέρες και έτσι. Χάρηκα που σας είδα. Ευχαριστούμε, κύριε Βέγγι. Σήμερα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Καλά περνάς. Δεν το έχεις κι εσύ. Δεν είναι ο πατέρας σου, με ξέχασε πέρσι, με ξέχασε. Δεν είπε ο γέροντας, τον ξέχασε.